Ειρήνη Λεμού, κόρη της γνωστής οικογένειας. Βαρύ επίθετο για ένα τόσο ντελικάτο κορίτσι που σπάνια εγκαταλείπει τα νότια προάστια και τις ανέσεις του σπιτιού της. Η Ειρήνη δεν αγαπά τις άσκοπες μετακινήσεις. Μένα, παίζει μεγάλο ρόλο η εξωτερική εμφάνιση και σίγουρα είναι μεγάλη προτεραιότητα τα νύχια, τα μαλλιά, το σολάριουμ, όλα αυτά. Συχνά της αρέσει να διασκεδάζει μέχρι το πρωί, κάτι που αντέχει να κάνει μιας και είναι μόλις 22 ετών. Με την προσωπική της ζωή όμως, τι γίνεται? Έχω χωρίσει πρόσφατα και ο λόγος ήταν ότι έφταιγα εγώ κυρίως για κάτι που είπα πάνω στα νεύρα μου. Αχ, κάνε μου μια καλή αποκριώνω. Κατά τα άλλα, η Ειρήνη διάγει δύο υγιή και καθώς πρέπει, ανάμεσα σε υγιείς και καθώς πρέπει γκόσιπερ. Είμαι τρομερά γκρινιάρα και πάρα πολύ πεισματάρα. Όταν δεν περνάει το δικό μου, έχω μεγάλο πρόβλημα, αρρωσταίνω πραγματικά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η αυτοπεποίθηση της Ειρήνης Λεμού οφείλεται στο επίθετό της. Εκείνη πώς το βλέπει? Μου σπάει πάρα πολύ να συζητάνε πίσω από την πλάτη μου και να υποθέτουν πράγματα και καταστάσεις χωρίς λόγο. Για το χατήρι των γονιών της που υπεραγαπά, σπούδασε ναυτιλιακά. Άλλα είναι όμως τα όνειρά της. Έχω τρέξει σε άπειρα κάστινγκ και δοκιμαστικά όλα αυτά τα χρόνια. Ο μαραθώνιος των συνεντεύξεων δεξιά και αριστερά απέδωσε καρπούς. Η Ειρήνη συμμετείχε σε ταινία με τον Σάκη Ρουβά, βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τον Σταρ και έγινε νούμερο ένα στόχος για τις θαυμάστριες του. Μάντα Παπαδάκου, μια Ελληνοκαναδή superwoman. Αν και πανύψηλη, δεν θα θυσίαζε τη θηλυκότητά της μέσα σε ένα ζευγάρι μπαλαρίνες. Αγαπάει τον αθλητισμό και την υγιεινή διατροφή, αφού η Μάντα ήταν, είναι και θα είναι μια βασίλισσα της ομορφιάς. Μένει σε μια μεζονέτα στη Βούλα και είναι 10 χρόνια παντρεμένη με τον πρώην μπασκετμπολίστα Τζορτζ Παπαδάκο. Τα μεγαλύτερα προτερήματα του Τζορτζ είναι ότι είναι απίστευτος πατέρας. Το άλλο είναι ότι είναι πολύ αυθεντικός και ειλικρινής. Και αυτό μου αρέσει, γιατί πάντοτε ξέρω τι γίνεται και πού βαθίζουμε. Μαζί έχουν αποκτήσει 3 παιδιά, πενταμελής η φαμίλια. Αν δεν είμαι εγώ καλά, δεν θα είναι κανείς καλά. Όταν είμαι εγώ καλά, μπορώ να τα διαχειρίζομαι όλα. Έχεις δύο ευθύνες σε αυτή τη ζωή, δύο. Η μία είναι να ακούς τη μαμά και τον μπαμπά και το δεύτερο να πας καλά στο σχολείο. Ούτε το ένα κάνεις, ούτε το άλλο κάνεις. Wow, Μάντα. Το 2006, ο πλανήτης αναγνώρισε την ομορφιά της μαμάς Μάντας και της έδωσε τον τίτλο Miss Ηφίλιος για γυναίκες άνω των 25 ετών. Σήμερα είναι πρόεδρος του Win Ελλάς, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού κατά της γυναικείας κακοποίησης. Η αϊκίνητη Μάντα έχει επιστρατεύσει αστέρια κάθε Βεληνεκούς για αυτή την οργάνωση. Η Μάντα είναι στην πρίζα συνεχώς, όλη την ημέρα. Δηλαδή, φροντίζει για μας, φροντίζει για τη δουλειά της, φροντίζει και για τον εαυτό της. Ξέρετε, εγώ βγαίνω, είμαι στην κοσμάρα μου τελείως, θέλω να περνάω καλά. Το μεγαλύτερο ελάττωμα του Τζορτζ είναι ότι δεν του αρέσει να χορεύει και να πηγαίνει σε κλαμπ όπως μου αρέσει εμένα. Αλλά του αρέσει να κάθεται να με κοιτάει. Φίλη της Μάντας, ένα ακόμα Sunshine Girl, η Χριστίνα Κοντοβά. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στους Ολυμπιακούς της Αθήνας και έγιναν αχώριστες. Ένα δίδυμο που προκαλεί εγκεφαλικά στον αρσενικό πληθυσμό της κοσμικής Αθήνας. Χριστίνα Κοντοβά, η δυναμική επαγγελματίας με την ακατανίκητη αυτοπεποίθηση και την αμαζόνια πυγμή. Μπορείς να με αφήσεις σήμερα στη ζούγκλα και έλα μετά από ένα μήνα και θα με δεις βασίλισσα της ζούγκλας. Μοναχική δουλειά ο θρόνος. Αναζητά την βασιλέα ή φαντάζεται τη ζωή ελεύθερη και ωραία? Μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς να έχω το έτερο νήμιση, γιατί τη ζω αυτή τη στιγμή. Αλλά όχι, έχω στο μυαλό μου και στα όνειρά μου ότι κάποτε θα είμαι με έναν σύντροφο. Η Χριστίνα ξεκινά τη μέρα της στη Βούλα, με μια βουτιά στην πισίνα ή στα μπικίνι που είναι η δουλειά της. Αξεσουάρ και beachwear της εταιρείας της δίνουν κομψά ωραίες και επώνυμες κυρίες όπως την Κάτια Ζιγούλη, την Ιωάννα Λίλη και τη Βάνα Μπάρμπα. Μέσα στη ζούγκλα της πόλης η Χριστίνα οδηγεί. Όταν δεν μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους, κόβει τους παλιούς με το έτσι θέλω και μια καλή μεταφορική εταιρεία. Σκέφτομαι να μετακομίσουμε. Εννοεί ότι βενζίνη τέλος. Θα καίει μόνο θερμίδες και αδρεναλίνη. Αυτό δεν είναι το ίδιο δέρμα με αυτό που είχαμε πάρει την προηγούμενη φορά. Το ίδιο είναι. Δεν μπορεί να πάει κανένα στο σώμα του διάφορου. Ποιο είναι έδρα σήμερα? Σήμερα, γιατί χθες είχε φίλους στο σπίτι που λαχταρούν να τη δουν με ένα καλό παιδί. Ο ιδανικός άντρας για μένα είναι σίγουρα αυτός που δεν μιλάει πολύ. Δεν θέλουν να λέει ορολογίες, δεν θέλουν να έχουμε ουσιαστικά πράγματα να πούμε. Δεν ζητάει πολλά το κορίτσι. Μέρη Αλεξίου, εκεντρική και με καπέλο. Σπούδασε στην αιώνια πόλη αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης. Τώρα μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στο εργένικο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι και το πατρικό της στη Χαλκίδα.
Εδώ περνάει αρκετές ώρες με τους γονείς και τα φυτά της. Ό,τι δεν ευδοκιμεί, το ξεπατώνει. Στο Κολωνάκι διαθέτει γκαλερί. Μέσα σε 7 χρόνια κατάφερε να διοργανώσει 99 εκθέσεις για τις οποίες είναι περήφανη. Το χρηματιστήριο της τέχνης καλά κρατεί. Ευτυχώς είμαστε στην εποχή της εικόνας. Οπότε η εικόνα μετράει όσο χίλιες λέξεις λένε κοινές. Άμα το λένε στο Πεκίνο, παίζει και στην Αθήνα. Σε μερικά πράγματα πάντως επιμένει παραδοσιακά. Μα είναι δυνατόν να βγαίνεις με έναν άντρα και να μην θέλει να πληρώσει το γεύμα σας. Θεούλη μου! Πιστή στα φλας, αλλά δύσκολη στις φιλίες, η Μέρη δεν έχει κολλητές. Ίσως γιατί τις περνάει από τεστ γνώσεων. Δεν αντέχω καθόλου όταν είμαι με μια γυναίκα που δεν ξέρει από πολιτική, τέχνη, πολιτισμό, οικολογία. Γι' αυτό σηκώνομαι και φεύγω. Έρωτας υπάρχει. Πιστεύω ότι οι άντρες έρχονται δίπλα μου αρκετά συχνά για τα χρήματά μου. Υπάρχει φευγάτη διάθεση και βλέμμα στο μέλλον. Κωνσταντίνα Βαϊοπούλου. Ένα κορίτσι σε συσκευασία πανέμορφη και πανύψηλη. Η Κωνσταντίνα στεγάζει το 1 μέτρο και τα 86 εκατοστά της στο Καλαμάκι. Εδώ ζει. Με τον μπαμπά. Είμαι το κορίτσι του μπαμπά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι ξενέρωτη ή γλυκανάλατη. Όποιος στάθηκε σε αυτό, κάει και από χέρι. Εκτός από πολύ όμορφη, είναι και πολύ τυχερή. Μπορεί να κέρδισε 250.000 ευρώ στο Super Deal και ο κόσμος να νόμιζε ότι έγινε πλούσια, αλλά δεν είναι έτσι. Για να αυγατήσουν τα λεφτά, τα επένδυσε. Με ένα μέρος των χρημάτων που κέρδισε το τηλεπαιχνίδι, άνοιξα ένα κατάστημα με μοντέρνα ρούχα και αξεσουάρ. Ένα κορίτσι μοντέλο προς μίμηση. Αν και είμαι μοντέλο, είμαι επιλεκτική στις δουλειές μου, γιατί ο χώρος είναι περίεργος. Η λάμψη και τα φώτα της δημοσιότητας δεν την έχουν τυφλώσει. Η Κωνσταντίνα κρατά τα μάτια ανοιχτά, δουλεύει, διασκεδάζει και δεν μασάει. Ξενερώνω με τους δήθεν και με τις fake καταστάσεις.